Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε τώρα και σε πολιτικό επίπεδο τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι μετά το χθεσινό Eurogroup και τη συμφωνία ότι επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα για τον νέο γύρο των διαπραγματεύσεων, προφανώς και θα υπάρξει κάποιο πολιτικό μασάζ και στους βουλευτές. Πάμε να πάρουμε έτσι και τις πληροφορίες από τον συνάδελφο τον Πάρη Κουρτζίδη, τον αρχισυντάκτη του πολιτικού της εφημερίδας Αξία News. Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους τηλεθεατές σου. Λοιπόν, μάθαμε για πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα, άρα αρχίζει και γίνεται ένα πολιτικό μασάζ. Σίγουρα είναι ένα πολιτικό μασάζ το οποίο έχει ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα, δηλαδή υπάρχει προεργασία και υπάρχουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης προς το κόμμα. Και αυτό έχει να κάνει, αν δεις, και με την πληροφορία ότι θα υπάρχει ταυτόχρονη ψήφιση μέτρων και αντιμέτρων. Αν αυτό όντως επιβεβαιωθεί, και αν επιβεβαιωθεί και η διαρροή με non-paper από το Μαξίμο ότι τα μέτρα θα αφορούν από 1η-1η του 19, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πολιτικό πρόβλημα. Νομίζω ότι και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εμπολής θα δώσει το OK. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως, για να τεθεί από 1η-1η του 19, στην ουσία θα δεσμεύει και την όποια κυβέρνηση προκύψει μετά και τις εκλογές του 2019. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αν εξαντληθεί φυσικά η τετραετία αυτής της κυβέρνησης. Αλλά όπως και να έχει, και είναι σημαντικό το σημείο που είπες, Πάρη, ότι δηλαδή μπορεί να ψηφιστούν ταυτόχρονα και τα μέτρα τα οποία συμφωνήθηκαν και τα αντίμετρα, δηλαδή τα μέτρα ελάφρυνσης που έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά και συζητείται με τους θεσμούς. Και αυτό για να μπορεί να κάμψει τις αντιστάσεις κάποιων βουλευτών, διότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε ακούσει, τις προηγούμενες εβδομάδες έχουμε ακούσει, ότι υπήρχε ένας μικρός αναβρασμός σε ό,τι αφορά τα μέτρα που μας φέρεται να μας προτείνουν οι θεσμοί και το πώς αντιδρούν κάποιοι βουλευτές στο ιστορικό της κυβέρνησης. Είναι αληθές, ακόμα και για αυτά που η κυβέρνηση φερόταν να μπορεί να συζητήσει, υπήρχαν αντιδράσεις από πλευράς του κόμματος και από την πλευρά της κυβερνητικής ομάδας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δείχνει να αποδίδει η όποια διαπραγμάτευση γίνεται σε παρασκηνιακό επίπεδο και μιλώ για επίπεδο κορυφής, ώστε να μπορούσε να υπάρξει μια πολιτική λύση. Και αυτό δείχνει ότι είναι πολιτική λύση. Δηλαδή το γεγονός ότι πάμε για 1η-1η του 19 και ότι ταυτόχρονα η κυβέρνηση τι έλεγε, ότι δεν θα χρειαστεί να πάρουμε κάποια μέτρα. Απ' την άλλη πλευρά τι ζητούσανε, να τα έχουμε ψηφίσει από τώρα ώστε αν χρειαστούν να εφαρμοστούν αμέσως. Αυτό που προστέθηκε είναι να υπάρχει και η πρόληψη των αντιμέτρων. Ναι. Ώστε να μην υπάρχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο όπως έχει φτάσει το πράγμα. Και αν όντως επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και αν πράγματι φτάσουμε σε αυτή τη λύση, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή εκεί που φτάσαμε. Γι' αυτό ίσως, Πάρη, τις τελευταίες ώρες ακούμε και από υπουργούς της κυβέρνησης και από στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι για κάθε ένα ευρώ μέτρο που θα έχουμε και ένα ευρώ ελάφρυνσης. Και φόρων και ό,τι άλλο. Άρα δηλαδή, ό,τι παίρνουμε. Παίρνει τις πολιτικές και επικοινωνιακές ανάσες η κυβέρνηση και επί της ουσίας αλλά και επί των εντυπώσεων. Έχει το χρόνο να μπορέσει να ρίξει το βάρος στις μεταρρυθμίσεις και στην ανάπτυξη, να μπορέσει να πάρει την ποσοτική χαλάρωση, να στοχεύσει την έξοδο στις αγορές. Αν όλα αυτά που είναι ένα success story, Τσίπρα το έχω πει εγώ, επιβεβαιωθούν μέσα στο επόμενο 12μήνο, 18μήνο, τότε η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αν αυτά καταρρεύσουν, μαζί με το γεγονός ότι μετά τις γερμανικές εκλογές είναι βέβαιο, και θα αποδειχθεί αυτό εκ της πράγμασης, ότι θα πάμε και σε διαγραφή χρέους, σε ελάφρυνση του χρέους. Αν αυτά όλα επιβεβαιωθούν, δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο Τσίπρας και η κυβέρνηση και τότε θα μπορούν να πούνε ότι γι' αυτό ρίξαμε και πολύ νερό στο κράσι μας. Πάρη, κάτι τελευταίο, Πάρη, πριν κλείσουμε. Άλλαξε στάση, είδαμε χθες, πριν τη συνεδρία του Eurogroup, και ο σκληρός, ο Βόλφγκαγκ Σόιμπλε, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, και μάλιστα τον ακούσαμε να λέει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πάνε και καλά. Και όλοι απορρίσαμε το πώς έχει αλλάξει στάση ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών, που τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει ακόμα και για έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ, άμα δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις, που συνέχεια το μάζεψε. Δέχτηκε ιδιαίτερη σκληρή επίθεση και από σωκοματικούς αντιπάλους μέσα στη Γερμανία. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πολιτικά, άμα το πάμε την πολιτική του πλευρά, έχει να κάνει και με το πολιτικό σκηνικό, το προεκλογικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται και σε Ολλανδία και σε Γαλλία και σε Γερμανία. Είναι απολύτως βέβαιο, ήταν η στρατηγική αυτή της κυβέρνησης
Εσύ, επειδή είμαστε και συνεργάτες, εκ των πραγμάτων με παρακολουθείς, αλλά ανελιπώς έχω γράψει για αυτήν τη στρατηγική. Έχω πει ότι δεν πρόκειται να είχαμε εκλογές. Είδαμε ακόμα και τον Μητσοτάκη μετά την Γερμανία και την επίσκεψή του στην καγκελαρία να λέει πρώτα να κλείσει αξιολόγηση και μετά να πάμε σε εκλογές. Ναι, πράγμα που επίσης δεν έχει πλέον κανένα λόγο να κάνει ο άλλος αν κλείσει αξιολόγηση να κάνει εκλογές. Με λίγα λόγια, είναι βέβαιο ότι πάμε για 18-19. Και αυτό για να ολοκληρώσω που έλεγα πριν, αν όλα όντως επιβεβαιωθούν, όλα πάνε καλά και κλείσει η αξιολόγηση και πετύχει 5 στόχους η κυβέρνηση, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Αν όχι, τότε οι εξελίξεις θα έρθουν νωρίτερα και από τα μέτρα. Σωστά. Σωστά. Γιατί είναι πάντα αυτή την ώρα που δεν έχουν ξεκαθαρίσει όλα, μιλάμε και επί σενάριων ούτως ή άλλως πάρει. Άρα τα παρακολουθούμε όλα αναλυτικά και καθημερινά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σου, για τις πληροφορίες σου.